Καταρχήν, ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ σε μία συνέντευξη, την οποία αυτή τη στιγμή είναι τιμή μας, την οποία βρίσκεται και ο Αντιπεριφερειάρχης με τον Δημοσιογράφο τον κύριο Μποτώνη, οι οποίοι περνώντας από το χωριό θέλησαν να έρθουν εδώ στο Σύλλογο. Είναι τιμή για μας που είναι μαζί μας σε αυτή τη συνέντευξη. Πιστεύω να μετέπειτα να πούν και αυτή τη δύο λόγια για τον Σύλλογό μας. Εμείς δεν ευλογάμε τα γένια μας, περιμένουμε από τον κόσμο να κρίνει αν οι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούμε είναι καλές ή όχι. Εγώ θα σας πω το μέρος του Συλλόγου, το καλλιτεχνικό. Ο Πάτερ θα σας πει, επειδή αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται επί τη ευκαιρία του εορτασμού, καθιερώθηκαν πάντα στις ίδιες ημερομηνίες με την εορτάζουσα Απολίου Αγία Παρασκευή στο χωριό. Έχουν και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Αυτές θα αναφερθεί, για μην αναφερθώ εγώ, θα αναφερθεί ο Πάτερ τι θα γίνει, τι λείψαν να χαθούν, οτιδήποτε. Εγώ θα πω ότι είναι γνωστό ότι εμείς καθιερώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, από τότε που ήρθαν οι δικοί μας, καθιερώνουμε εκδηλώσεις είτε της Παπαντήσης που λέμε τα δύο του Κοντρού της Παναγίας είτε της Αγίας Παρασκευής. Αλλά αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν ορόσημο και έγιναν θεσμός και είναι ακουστές όχι στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλο και την Ευρώπη και τον κόσμο με τα μέσα τα τεχνολογικά, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό θα πω ότι η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων βασικά είναι στο σωστό προγραμματισμό. Αν δεν προγραμματίσει, εμείς μόλις τελειώσουν αυτές τις εκδηλώσεις, προγραμματίζουμε για την επόμενη χρονιά και τους καλλιτέχνες και τις μέρες ή οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα είναι ότι υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο είναι 15 μελές, συν 3 άτομα την ηλεκτρική, 18 μελές, το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο νομίζω. Πρωτοβάθμιος σύλλογος να έχει τέτοια, δηλαδή καταστατικά, τέτοιο αριθμό μελών στο Συμβούλιο. Ξεκινήσαμε από 5 και φτάσαμε στους 15 και έχει συνέχεια. Και κάποτε όταν με ρωτήσαν κάποιοι πού θα φτάσετε, είπα ότι θα μπουν όλα τα μέλη, όλο το χωριό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, γιατί είναι περισσότερο, όσο περισσότεροι άνθρωποι υπάρχουν, πιο σωστότερες αποφάσεις υπάρχουν, πιο περισσότερες γνώμες υπάρχουν, και τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα. Από την άλλη μεριά έχουμε στο Συμβούλιο το οποίο δουλεύουν τα παιδιά, άοκνα, και έχουμε μετά τους εθελοντές αυτού του χωριού, τις γυναίκες αυτά και τα παιδιά, τα οποία δουλεύουν για αυτή αφιλοκερδώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται χωρίς κούραση, όλα τα πάντα, δηλαδή άμα δεν κουράζεσαι δεν μπορείς να πετύχεις. Μετέπειτα είναι, η επιτυχία τους είναι οι ποιοτικές εκδηλώσεις οι οποίες κάνουμε και στους καλλιτέχνες, το οποίο φέρνουμε καλλιτέχνες όχι μόνο ποντιακού πόντιους αλλά και άλλων όπως κριτικούς, μικρασιάτες, και η ποιότητα των καλλιτεχνών αυτών είναι υψηλού επίπεδο. Δεν δίνουμε μια βαρύτητα όμως και όπως δίνουμε και το βλέπετε και στα στις αφήσεις δίνουμε, πλαισιώνουμε με παιδιά του χωριού και των γύρω χωριών για να δώσουμε μια πνοή και σε αυτά τα παιδιά και μάλιστα σε αυτήν την κρίση που έρχεται, γιατί πρέπει να βγάζουν για αυτή κάποιο μερογκάματο αύριο. Είναι και στα θέματα των ειδών τα οποία προσφέρουμε, είναι γνωστό τη πάση ότι προσφέρουμε και στα κρεατικά μας και στα ποτά μας, δηλαδή τα κρεατικά είναι από αυτά τα οποία όλοι έρχονται στην πατρίδα, περισσότεροι έρχονται μερικοί να μην ακούσουν μουσική, αλλά για να φάνε σουβλάκι, να φάνε λουκάνικο, να φάνε μπιφτέκι ή να πιούνε, όπως ξέρετε, κάτω, και ξέρει και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μας βοηθούσε με αυτοκίνητα ψυγεία. Ολόκληρες μέρες δουλεύουν αυτοκίνητα ψυγεία για μεγάλη χωρητικότητα ποτών, ώστε να είναι ψυγμένα για να μπορεί ο κόσμος να ευχαριστηθεί. Όμως, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, η επιτυχία όλη, έτσι, η μεγαλύτερη επιτυχία, πέρα από αυτά που ανέφερα, είναι είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είστε εσείς δηλαδή, οι οποίοι
Αν δεν είχαμε την προβολή τη δική σας, αν δεν είχαμε τη συμπαράσταση τη δική σας, αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα είχαμε επιτυχία καθόλου. Δηλαδή, εσείς είστε αυτοί που μας βρόχνετε, εσείς είναι αυτοί που μας βάλετε και εξαιτίας σας μαθαίνει ο κόσμος, βλέπει ο κόσμος και μας προτιμάει ο κόσμος και έρχεται αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό και εμείς καθιερώνουμε πάντα αυτή τη συνέντευξη τύπου ή και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες γνωρίζετε, ο σύλλογός μας δεν μένει σε αυτές τις εκδηλώσεις, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, δεν είναι να αναφερθούμε σήμερα. Αλλά το τονίζω για μία ακόμη φορά ότι αν δεν ήσασταν εσείς, τα μέσα ενημέρωσης εμείς δεν θα ήταν οι εκδηλώσεις, ούτε θα πετύχουν. Δηλαδή, αν καθόμασταν και πούμε φέτο ότι κάνουμε εκδηλώσεις χωρίς την προβολή τους, χωρίς την διαφήμιση τους, χωρίς τις θετικές απόψεις, λέγοντας ότι εσείς κρίνετε και πάντα μιλάτε θετικά για μας. Φυσικά, εμείς δεχόμαστε οποιαδήποτε κριτική και αν κάνουμε λάθη, περιμένουμε από εσάς να τα τονίσετε, ώστε να διορθωνόμαστε. Γιατί σίγουρα άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε σε πολλούς τομείς, άρα πρέπει εσείς να μας κρίνετε, εσείς να μας κατακρίνετε, εσείς να τονίζετε αυτά τα λάθη. Εμείς πέρσι με την κρίση είχαμε κατεβάσει κάποιες τιμές των ποτών, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι οι τιμές, άμα πάρετε, δηλαδή στην ουσία πάμε με τιμές καντίνας. Δηλαδή θα πουλήσουμε το σουβλάκι σχεδόν στο πουλάει καντίνα, όταν ξέρετε ότι έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι παίρνουν αμείβονται. Ναι, μένουν και αυτοί φέτο δείχνουν μία κατανόηση όσον αφορά τις τιμές λόγω της κρίσης και πολλοί θα έρθουν και αφιλοκερδώς. Αρκετοί για να βοηθήσουν σε αυτή την κρίση. Εμείς πέρσι κατεβάσαμε κάποιες τιμές, φέτο κατεβάζουμε βασικά, έχουμε μία είσοδο η οποία είναι για το θέμα και της εφορίας για την απαλλαγή του εισιτήριου, για την απαλλαγή και του ΦΠΑ. Κόβουμε ένα εισιτήριο το οποίο ήταν 5 ευρώ και έπαιρνε κάποιος 2 κρεατικά. Φέτο αυτά τα κρεατικά, γιατί την είσοδο την έχουμε προκαθορισμένη, είναι δεδομένη, θα είναι 3 τα κρεατικά, δηλαδή σαν να αυξάνουμε 50% το είδος πάνω στο εισιτήριο. Δηλαδή κατεβάζουμε την τιμή του κάτω και από την καντίνα. Δηλαδή, είσοδο εισιτήριο εμείς δεν έχουμε ούτε 2 ούτε 5. Μπορεί κάποιοι να έχουν, χωρίς να προσφέρουν κάτι εμείς, με το 5 ευρώ προσφέρουμε 3 κρεατικά που θα προτιμήσει κάποιος να κάνει. Και από εκεί και πέρα είναι ότι σίγουρα κάποια ήδη ακόμα θα κατεβάσουμε, πιστεύοντας, βλέποντας και τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν ήδη στο Συμβούλιο της Πέμπτης και στα άλλα τα είδη τα οποία προσφέρουμε μέσα στον χώρο και σε εκείνα θα έχουμε κάποια μείωση, η οποία όμως να ταυτίζεται και με τα χρήματα, γιατί δεν κυκλοφορούν σήμερα ούτε κέρματα, ούτε οτιδήποτε, δεν μπορούν να πάρουν και έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, σίγουρα θα πηγαίναμε πιο αυτό στη μείωση κάποιων τιμών. Αλλά επειδή δεν τους ταιριάζει όλους, ψάχνουμε και από την Εκκλησία κάποια ψηλά για να πάρουμε, για να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο ψηλά κέρματα δηλαδή. Μια και η τράπεζα είναι εκεί. Εγώ θα πω ότι φυσικό θα μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Εκείνο που θα ευχηθώ εγώ σαν πρόεδρος αυτού του συλλόγου ότι ας ελπίσουμε ότι αυτή η κρίση που όλους ακουμπάει σήμερα έτσι να υπάρχει μία διέξοδος, μία λύση, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, ναι, μεν αυτή η κρίση δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει το θέμα του τραπεζικού, να τελειώσει αύριο με κάποιες αποφάσεις. Αυτό θα πάει μήνες και αυτό είναι σίγουρα δύσκολο, ας πούμε, στην ανάπτυξη την οικονομική της περιοχής. Άρα, τουλάχιστον, γιατί σήμερα όλη η Ελλάδα και ο κάθε ένας ασχολείται με το θέμα το οικονομικό, με το θέμα της κρίσης, μια και είναι ο παπάς σας κάνει και αυτό στην ευχή του, στον ύψιστο που είναι εκπρόσωπος του Θεού, ούτως ώστε να βρεθεί άμεσα αυτή η λύση, γιατί κακά τα ψέματα δεν μιλάμε για μας. Εμάς η γενιά η δική μου τουλάχιστον ήταν, θεωρώ τον εαυτό μου άχρηστο, ότι δεν έκανα εκείνο τον αγώνα που έπρεπε για τα παιδιά μου, έτσι, και ο κάθε ένας για τα παιδιά του και τα γόνια του, και νομίζω ότι έστω και αργά πρέπει και εμείς να σηκώσουμε λίγο το ανάστημά μας, να βοηθήσουμε, γιατί είναι κρίμα. Παιδιά να φεύγουν, να χαρακτήρισα και σε άλλη συνέντευξη ότι ήρθαμε εμείς οι Πόντοι ξεριζωμένοι. Φύγαμε ξεριζωμένοι από τον Πόντο στον Κάυκασο, από τον Κάυκασο ήρθαμε εδώ και στη δικιά μας την πατρίδα,
την Ελλάδα μας και βλέπουμε τώρα να έχουν τα παιδιά μας και να τα στέλνουμε να φεύγουν στο εξωτερικό να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, αυτός και αν δεν είναι ξεριζωμός. Εκείνος ο ξεριζωμός ήταν για το έδωσε και αυτά και τώρα αυτός ο ξεριζωμός είναι όταν στέλνεις στο παιδί σου να απασχοληθεί είτε με μερική απασχόληση στη Σουηδία ή στη Γερμανία, γιατί και εκεί δουλειές δεν τους δίνουν. Άρα η ευχή που δίνω εγώ και πιστεύω πάντα, είμαι πολλές φορές απεσιόδοξος, αλλά τώρα πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και αυτοί που δεν κυβερνούν, όλοι οι πολιτικοί, να κοιτάξουν το τι θα γίνει για αυτήν την χώρα. Εγώ από την πλευρά μου να δώσω το λόγο στον Πάτερ για το τμήμα, το πρόγραμμα το οποίο το παίρνετε, για να σας πω πρώτη μέρα, επειδή έχει και θρησκευτικά θα στα πει εκεί να οδηγήσει, ξεκινάμε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με, να πω ότι τον καλύτερο λιδεράρι, ο οποίος βγήκε στον ελληνικό χώρο, νομίζω ότι δεύτερος δεν θα βγει, σαν οργανωπαίκτης, σαν αυτού της Λύρας, χειριστής, είναι ο Μακούλης Τσαπορίδης, ο Μαθαίος, ο οποίος θα συνοδεύεται και θα κάνουν και ξεχωριστό πρόγραμμα οι δυο τους από τον Θεοδοσιάδη, ο οποίος είναι και αυτός μια καλλιτεχνική μορφή, να πω ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο εκείνη τη βραδιά με το ξεκίνημα νομίζω θα δώσουμε το πρώτο στίγμα της ποιότητας των εκδηλώσεων. Δεύτερη μέρα είναι, τον έχουμε σαν δημότη, σχεδόν είναι ο Ζωηδάκης, ο Νίκος με την ορχήστρα του, το φέρνουμε κάθε χρόνο. Γνωρίζετε ότι ο κόσμος, όχι κριτικοί, πόντι και άλλοι, οτιδήποτε έρχονται για να τον ακούσουν. Θα είναι μια βραδιά και αυτή σίγουρα είναι πετυχημένη. Την τρίτη η βραδιά πάλι είναι πολύ οργανωμένη, η οποία έχουμε δύο καλλιτέχνες και έναν οργανωπαίκτη. Έχουμε τον Ιορδανίδη και τον Τσιτηρίδη, δύο καλλιτέχνες γνωστούς, αγαπητούς, τους αγαπάει ο κόσμος, μαζί με έναν αυτό οργανωπαίκτη με το κλαρίνο τον Κεμανατζίδη και παίζει και λίρα. Τον Πάπη, μιλάμε έναν από τους δύο καλύτερους χειριστές του κλαρίνου στην Ελλάδα. Την 5η, 23 Ιουλίου, έχουμε τους γνωστούς τους αδερφούς Ιωαννίδη. Ο ένας, μάλιστα, έπαιζε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπαιζε και σε φεστιβάλ τη Λύρα, όταν πήραμε και το πρώτο βραβείο, αν θυμάμαι καλά. Και μαζί τους ένας αξιόλογος ακόμα καλλιτέχνης, ο Ιωακιμίδης. Ο Πάπης, ένα αστέρι πολύ ανερχόμενο, πολύ καλή φωνή. Μιλάμε δηλαδή μία ημέρα πλήρη με καλλιτέχνες. Ερχόμαστε την Παρασκευή, την οποία είχαμε την ατυχία πέρσι, είχαμε την Τηλέκοτς, η οποία μας έπιασε η βροχή. Την ημέρα εκείνα δεν έγινε, έγινε μετέπειτα που 2-3 μέρες, δεν ήξερε ο κόσμος, πάλι ήρθε αρκετός κόσμος. Είναι μια τουρκάλα η οποία είναι πιο Ελληνίδα από όλους μας. Στις θέσεις της, στις απόψεις της, σε θέματα γενοκτονιών, σε θέματα οτιδήποτε, είναι που αφορούν τον Ελληνισμό, αισθάνεται και είναι για μας Ελληνίδα, είναι εδώ στην Ελλάδα παντρεμένη πολλά χρόνια, εδώ είναι. Και νομίζω ότι και δια μικροφόνου τα τονίζει, γιατί θα είναι μια καλλιτέχνηση η οποία σίγουρα φέτο θα έχει τη δυνατότητα να δώσει πολλά σε τραγούδια με μια ορχήστρα εφταμελή, οι οποίοι τραγουδάν τα πάντα. Από ρεμπέτικα, από λαϊκά, από δημοτικά, από δημοτικά. Είναι μια πλήρης ορχήστρα με καλλιτέχνες οι οποίοι είναι και τραγουδοποιοί. Μαζί της, στη βραδιά εκείνη, θα είναι και μια από τις καλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστρες, η κόρη του Νικολαίδου του Στάθη, η Πέλα η Νικολαίδου, η οποία ιδίως αυτήν την εποχή αρχίζει και βγάζει καινούργια τραγούδια. Είναι σήμερα στα, δηλαδή αρχίζει και οριμάζει περισσότερο σαν τραγουδίστρια σε αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Το Σαββάτο 25 Ιουλίου έχουμε τον Χαλκίδη του Στέλιο, έναν τραγουδιστή τον οποίο το φέρναμε αρκετές φορές, είχαμε αρκετά χρόνια να το φέρουμε, ένας αξιόλογος λιράρης και τραγουδιστής. Και έρχονται από την Γερμανία ο Σταύρος Σαββίδης, εδώ ο δικός μας ο Ακρίτας, το κέντρο, και ο Θεόδωρος ο Βεργιώτης. Και αυτός είναι σήμερα εργάζονται στη Γερμανία, θα είναι και αυτοί.
Ναι, μεν στο θέμα της πρώτης μέρας θα είναι τα πορευτικά, τα αρχάρια του μεσαίου, του Συλλόγου και τα μικρά, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, την, συγγνώμη, με τον Ζωηδάκη θα είναι ο Σύλλογος Κριτών της Βέργης, πορευτικό, την Παρασκευή που θα είναι Ιντιλέκ, θα είναι Μικρασιάτη, δηλαδή θα ξεκινήσουμε με πορευτικά, γιατί η εκδήλωση δεν είναι μόνο. Πρέπει να έχουμε και τα πορευτικά μας τμήματα, γιατί για αυτά είναι οι σύλλογοι. Δεν είναι μόνο για το λένε να πιούμε τη ρετσίνα και να πούμε τραγούδια. Είναι να προβάλλουν και αυτά τα παιδιά. Και το Σαββάτο που είπα ότι θα είναι ο Χαλκίδης με τον Σαββίδη και θα είναι το μεγάλο το πορευτικό του χωριού μας. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις μέρες 4 πορευτικά τμήματα, τα οποία θα απολαύσει ο κόσμος. Και πάμε στην Κυριακή, την οποία θελήσαμε να είναι, που αν τους ακούσετε, δηλαδή αν ακούσετε αυτά τα παιδιά, μπορεί να σας πω ότι δεν είναι σάξι με τους άλλους, αλλά νομίζω έχουν προοπτική. Έχουμε πολλά παιδιά από το χωριό και από την γύρω περιοχή βάζουμε συνήθως και είμαστε, δηλαδή αν δούμε την Κυριακή, ξεκινάμε με το, έχουμε και λαϊκό πρόγραμμα με τον Βαλάντη, τον Τζίλι τον Χρυσοβαλάντη, αξιόλογο στα δημοτικά. Και ξεκινάμε με, έχουμε Κωνσταντίνη Παναγιώτη τραγούδι, Καγγελίδη Παύλο τραγούδι, ένα αξιόλογο καλλιτέχνη. Όσοι τον ακούν λένε ότι είναι το μέλλον τραγούδι. Νομίζω ότι σε μία πενταετία θα περκαλύψει πολλά μεγάλα ονόματα. Έχουμε τον παλιό, τον Γαβρίδη, τον Κώστα, τον γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια. Από αυτούς πολλούς θα τους τιμήσουμε κιόλα. Έτσι, μία-μία-μία. Έχουμε τον, εδώ ο Λιράρης, τοπικός από το χωριό μας, ο Χωραφαΐδης, ο Δαμιανός. Έχουμε τον Παπαδόπουλο, τον Δευτέρα αξιόλογο τραγουδιστή, και αυτός εδώ από το χωριό μας. Έχουμε τον Χωραφαΐδη, τον Γιάννη, ένα πιτσιρικά Λιράρη, ο οποίος είναι, παίζει δηλαδή με μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουμε τον Κωνσταντινίδη, τον Γιάννη, αυτός Λιράρης. Έχουμε τον Γιασόλ, τον Νίκο, αυτός παίζει αξιόλογο τόλμη και τραπς. Όπως και ο Γιώργας ο Παναγιώτης και αυτός. Και έχουμε και τον Φεστερόπουλο, ένα παιδί από το Ζευροχώρι, καλλιτέχνης τραγουδιστής, τον οποίο φέρνουμε και αυτό, γιατί είπαμε ότι πρέπει να δίνουμε το βήμα και σε αυτά τα παιδιά. Ναι, μεν τις μέρες τις οποίες δεν υπάρχουν χορευτικά, θα ξεκινάνε αυτά τα παιδιά, τα οποία είπα ότι είναι για τις 26, θα καλύπτουν στο ξεκίνημα, δηλαδή από τις 9.30 μέχρι τις 10 και θα ανεβαίνει μια διάδα, ούτως ώστε θα τα βλέπετε εκτός την ημέρα την τελευταία, θα τη βλέπετε και τις άλλες μέρες ενδιάμεσα στο ξεκίνημα ή και κάποιους ενδιάμεσα. Δηλαδή, ούτως ώστε να προβληθούν αυτά τα παιδιά, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Πάτερ, για τα θρησκευτικά όλα. Εγώ να σας ευχαριστήσω μέρος του Πρόεδρου, τα είπε κιόλας, για την αγάπη σας. Χωρίς εσάς δεν γινόταν τίποτα, ξέρετε. Αν δεν προβληθεί αυτό που γίνεται, δεν έχει και ουσία. Πλέον δεν μαθαίνει ο κόσμος. Βέβαια, οι εκδηλώσεις της πατρίδας έχουν καταξιωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και όχι μόνο, και στο διαδίκτυο, όπως είπε ο Πρόεδρος. Αλλά από Θεού άρχεστε, γιατί πάντα όλα αυτά που ακούσατε γίνονται στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Γι' αυτό γίνεται και το πανηγύρι. Εγώ εκπροσωπώ την Ενωρία, εφημέριος, 12 χρόνια τώρα, στο 13ο πάω, και πραγματικά αισθάνομαι περήφανος που είμαι σε αυτό το χωριό, διότι απαρτίζεται από ανθρώπους πολύ ζωντανούς, ανθρώπους οξύθυμους μεν, όπως είμαι και εγώ, πολύ οξύθυμος, αλλά έτοιμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή τον συνάνθρωπό τους. Οι εκδηλώσεις δε που κάνουμε όλο το καλοκαίρι, και όχι μόνο, ο Σύλλογός μας αποδεικνύει αυτά που λέω. Λοιπόν, το εκκλησιαστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Ενωρίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις εκδηλώσεις, γιατί δεν ξεχωρίζονται, είναι το εξής. Την ημέρα που θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις, 20 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, θα υποδεχθούμε τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από την Μυτιλήνη, τον ενθερμή της Λέσβου Αθλησάντων, Αγίων πολύ φημισμένων και όχι μόνο, στην καρδιά του κάθε Έλληνα χριστιανού, που έχουν επιτελέσει χιλιάδες θαύματα και που ζητάει ο καθένας και δίνεται ευκαιρία να προσκυνήσουν τα λείψανα όσοι δεν μπορέσαν να πάνε στο νησί. Τα λείψανα θα έρθουν λοιπόν στις 7 η ώρα, θα είμαστε εκεί στην υποδοχή, θα είναι ο Σύλλογος, τα παιδιά μας, εμείς όλοι, ο κόσμος, 7 η ώρα και θα τελεστεί πανηγυρικός εισπερινός την ημέρα εκείνη και τα λείψανα θα παραμείνουν μέχρι και την Δευτέρα στις Αγίου Παντελεήμονος
όπου το απόγευμα θα αναχωρήσουν πάλι με πανηγυρική τελετή. Καθημερινά ο ναός θα λειτουργεί το πρωί, θα έχουμε θεία λειτουργία, όρθρο θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινό και παράκληση από τη χοροδία της πατρίδας, από την εκκλησιαστική χοροδία των γυναικών. Και ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από το πρωί στις 7 μέχρι τις 11.30 για προσκύνηση των πιστών. Το Σάββατο, που είναι παραμονή της Αγίας Παρασκευής, θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της Αγίας, στην Αγία Παρασκευή, και την Κυριακή πανηγυρική θεία λειτουργία, όπως κάνουμε πάντα. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Έχουμε γίνει ένα όλοι πλέον τώρα. Όταν μιλάμε για εκδηλώσεις στην πατρίδα, μιλάμε για εκδηλώσεις στον ομό Ημαθίας. Να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον φίλο και αδερφό Κωνσταντίνο, τον αδερφό μου, τον φίλο του Διονύση τον Ποτώνη, από την ΕΡΤΕΝΑ που ήρθε κοντά μας, και όλους εσάς. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο μέσα από την ψυχή μου, τον αδερφό Αντώνιο, ο οποίος πραγματικά είναι δίπλα μου, με στηρίζει και τον στηρίζω. Και όταν λέω τον Αντώνη, εννοώ και όλο το Συμβούλιο του Συλλόγου, γιατί είναι κοντά στην Εκκλησία, βοηθάνε, ενισχύουν και στηρίζουν τον αγώνα που κάνουμε αμφότεροι για το καλό του χωριού μας, για το καλό του νομού μας και της Ελλάδας. Πιστεύω ότι με τις εκδηλώσεις, τελειώνω να μην σας κουράσω, ότι με τις εκδηλώσεις αυτές θα αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν έχουν κρίση είναι οι πόντιοι. Είμαι 100% σίγουρος ότι φέτος θα έχουμε πιο πολύ κόσμο, γιατί η κρίση ενώνει όπως. Ξέρω και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Συγχωρέστε με για τον εγωισμό μου, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου και θα περάσει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Και στις εκδηλώσεις της Εκκλησίας, αλλά και στο πολιτιστικό κομμάτι που αφορά το σύλλογό μας. Να είστε πάντα καλά και καλώς ήρθατε. Ο σύλλογός μας από τα έσοδα έχει, ο σκοπός των εισόδων είναι ότι καλύπτει λειτουργικά τις δαπάνες εδώ του Ρωθού. Έχει κάνει μνημεία, έχει κάνει τα πάντα εδώ. Μιλάμε αξιόλογα τα οποία δεν, κύριε Τιμπεργκάνη, μπορεί να τα κάνουμε την περιφέρεια στην τέτοια μνημεία με τα έσοδα του Συλλόγου. Αλλά εκείνο που κοιτάμε είναι το κομμάτι το κοινωνικό, το οποίο κάθε χρόνο ο Σύλλογός μας δίνει αξιόλογα ποσά, είτε και υλικά μέσα, σε παντής ομάδες. Έτσι. Λένε μερικοί, κάντο και μην το λες. Όχι, εμείς το λέμε, γιατί θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και μάλιστα σε αυτές τις εποχές της κρίσης, όπως στο γυροκομείο βοηθήσαμε, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ήταν η πιαγωγία και τα σχολεία μας, τα δημοτικά τα έχουμε εξοπλίσει καλύτερα. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερο εξοπλισμό, ο καλύτερο που υπάρχει είναι μόνο στο δημοτικό και το πιαγωγείο της πατρίδος και πουθενά άλλο. Αυτός είναι ο στόχος μας, να βοηθάμε. Και θα το πω για μία ακόμη φορά. Είναι η κρίση. Είναι σίγουρα ότι είναι περήφανος ο κόσμος. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος όντως δεν έχει. Έτσι, και θέλει να έρθει να διασκεδάσει, δεν θα ντραπεί, έναν από όλα τα μέλη θα πει, δεν είναι θέμα δημοσιότητας, ούτε θα το μάθει καθένας, δεν έχει και θα φάει και θα πιει. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, γιατί κάτι άλλο λέει, σας είδα στην τηλεόραση, δεν σας βλέπω στην τηλεόραση, δεν μπορώ να έρθω, δεν έχω λεφτά. Όχι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, δεν είναι το θέμα, δόξα τω Θεώ μας στηρίζει ο κόσμος, έχουμε τα έσοδα, αλλά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι ανήμποροι, οικονομικά και μάλιστα σήμερα να έρθουν με όλο το θάρρος να πιάσουν εμένα, το οποίο δεν είναι, ξέρετε, ότι δώσαμε τον τάδε έτσι να φάει, ούτε θα το ξέρει και κανένας. Νομίζω ότι ας το τολμήσω. Το είχα πει πολλές φορές, δεν έρχονται. Πάντα ο φτωχός είναι περήφανος, ο ανήμερος. Αλλά τώρα σε αυτήν την κρίση νομίζω ότι δεν υπάρχει. Όταν κάποιοι λένε μάλιστα ότι θα μας στείλουν για ανθρωπιστική βοήθεια, δεν ξέρω κάτι. Λέγανε θα μας στείλουν και με αεροπλάνα. Όχι, είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται να στέλνουν και οι σύλλογοι θα βοηθήσουν και η εκκλησία θα βοηθήσει. Έτσι, αν είναι να μας στείλουν αλεύρι για δεν το χρειάζομαι. Τι εκδηλώσεις που κάνει, τις παρακολουθώ. Έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια στην περιοχή. Έχω πάρα πολλούς φίλους, είναι η οικογένειά μου εδώ. Και παρακολουθώ πάρα πολύ και το ποντιακό στοιχείο. Εγώ δεν είμαι πόντιος, είμαι από τη Ζάκη του καταγωγή μου. Έχω άλλες προσλαμβάνωσες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Η κουλτούρα, η παιδεία, το πάθος, η ένταση και η ιστορία και η παράδοση των ποντίων. Μ' αρέσει παραστατικότητα πάρα πολύ το πάθος τους για πολλά πράγματα. Μία φορά είχα πει σε ένα επίλεπτο στέλεχο μέλος της ποντιακής οικογένειας, ότι είμαι ποντιόπληκτος, κάνοντας του πλάκα και μου είπε ποντιόπληκτος να είσαι καταπολισμένος να μην είσαι. Μου είχε πει και αυτό. Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας πω να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα που κάνετε μαζί με την Εκκλησία, με τους κοινωνικούς φορείς, γιατί ο Σύλλογος είναι κοινωνία. Είναι κοινωνία του πολιτισμού.
και να έχετε τέτοιες εκδηλώσεις και πάντα πέρα από την κρίση, γιατί πραγματικά η κρίση μεταβάλλει και τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις, όχι μόνο την κοινωνία και την πολιτική, αλλά πάει και μέσα στα σπίτια, μέσα στις σχέσεις, στις οικογένειες, στα παιδιά. Έχει χτυπήσει παντού, περνάει δύσκολο ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες και δράσεις μπορούν να βγάλουν και την εξωστρέφειά μας προς τα έξω. Και είναι αυτό που είπες, πρόεδρε, πραγματικά, δηλαδή αν είναι να μας στείλουν κάτι το οποίο δεν το έχουμε ανάγκη, δεν το έχουμε. Δεν το θέλουμε ως Έλληνες. Είμαστε περήφανοι λαός, θα το βγάλουμε με δυσκολία. Αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο τέλος, θα φτάσουμε στο έξω από το τούνελ. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι. Και άλλη μια φορά, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Το κάνετε με πάθος, το κάνετε με ευγένεια, το κάνετε με αξιοπρέπεια και νομίζω ότι θα έχει και άλλη μια. Το ίδιο για τον Πάτερ, για την Εκκλησία, για τα βήματα που κάνει και η Εκκλησία για τον λαό της και όχι μόνο για τον δήμιό της, για τον λαό της γενικά. Και θέλω να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά κουράγιο, δύναμη να πετύχετε. Για να είστε καλά. Κάποια μέρα. Έρχομαι, δεν ξέρω τώρα οι υποχρεώσεις πώς θα είναι. Κάποια από τις 7. Αλλά πέρυσι, ας πούμε, πέρασα. Μια φορά ήταν πριν την ΕΚΟΤΣ, ήταν πριν. Ήθελα να τη δούμε γι' αυτό, αλλά είναι αυτό που είπατε, είχε κακό καιρό και δεν έγινε. Αναβληθεί. Εμείς σας καλούμε να θέτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και οι συνάδελφοι εδώ κάνουν τα καλύτερα, το ξέρω. Και σε αυτούς συγχαρητήρια που βοηθάνε με τον τρόπο τους. Έχουμε δύναμη, αν θέλουμε. Έχουμε, τη δύναμη την έχουμε. Και θα την έχετε κι εσείς. Και εσείς την έχετε, τη δύναμη. Και εμείς κεντρικά θα κάνουμε κάτι. Μια ευχή να μας δώσει. Εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ πραγματικά για να δώσω μόνο συγχαρητήρια. Όσο και αν αυτός ο σύλλογος είναι πασίγνωστα, όπως είπατε, Πρόεδρε, όχι μόνο εδώ τοπικά, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμια επέλεια. Τα είπατε όλα για το πολιτιστικό κομμάτι του συλλόγου, αλλά και το θρησκευτικό που είπε ο πατέρας Διονύσιος. Μακάρι να είναι μίμηση και για τους άλλους συλλόγους αυτό που κάνει η πατρίδα. Βέβαια δύσκολο, αλλά έστω και λίγο να πλησιάσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε και δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για παράδοση χωρίς να κρατάμε την παράδοση. Και αυτό κάνει ο σύλλογος Ευστάθιος Κοραφάς και δεν μπορούμε να μην είμαστε με τον όποιο τρόπο και από το μετερίζει του καθένας κοντά σε τέτοιους συλλόγους και περισσότερο στον Ευστάθιο Κοραφά. Συγχαρητήρια για όλους εσάς, όχι μόνο το Σύλλογο, το χωριό, την Εκκλησία και όλους όσους βοηθάνε αυτό το Σύλλογο. Βασικά, ευχαριστούμε.